Σα προαναγγείλαμε, χαρά μα, εδώ κοντά μα. Όλε τις τελευταίε φορέ που έχουμε πει, κύριε Καστανίδη, είμαστε εσεί στη Θεσσαλονίκη μέσω Skype και εμείς εδώ στο Χαρά μου βρίσκουμε βρίσκομαι και χαιρετίζω και τον Νότιο Μηταράκη που φεύγει. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο πολιτικά φαντάζομαι θα έπρεπε να απασχολεί. Βεβαίω με τις εσωστρέφειε και των δύο κομμάτων, και του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπω να μπαίνει με την ένταση που πρέπει. Λοιπόν, ε... Μια και ξεκινάμε από εκεί που το αφήσατε, κύριο Χουδαλάκη, στη συζήτηση με τον κύριο Μηταράκη. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι το μεταναστευτικό προφανώς δεν έχει επιληθεί ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Εξακολουθούμε να έχουμε ροέ και μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχουμε και μια συνθήκη που διαμορφώνεται στην Ευρώπη. Δείτε την απόφαση του καγκελαρίου Σόλτς να ενταθούν οι έλεγχοι στα σύνορα της Γερμανίας προκειμένου να υπάρχει μία μείωση των ροών προς τη Γερμανία και η απόφαση επίσης της γερμανικής κυβέρνησης να επιστρέφει όπου είναι δυνατόν τους ανθρώπους που πρέπει να επιστρέψει και που α, δεν δικαιούνται τους χάριν άσυλο. Ε, και έχουμε ταυτόχρονα κυβερνήσεις α, ή πολιτικές δυνάμεις της ακροδεξιάς που θέλουν να δημιουργήσουν αυτό που είπε ο ακροδεξιός της Αυστρίας ένα το οχυρό το πρόβλημα είναι ότι οι δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα αδυνατούν να σχεδιάσουν μια απάντηση που θα γιατρεύει τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα μέχρι τώρα ας μην μιλήσω για το για την πλευρά της χριστιανοδημοκρατίας που είναι η δεξιά πλευρά της υπόθεσης να μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα απαντά στις συνέπειες του προβλήματος ενώ η ορθή απάντηση ενός προοδευτικού πολιτικού χώρου είναι να αντιμετωπίσει τις αιτίες που παράγουν τις μεταναστευτικές ροέ, δηλαδή όσο θα ξεχαρβαλώνονται καθεστώτα στην Ανατολική Μεσόγειο σας θυμίζω ότι η Δύση με προτεργάτες τα προηγούμενα χρόνια, τους δημοκρατικούς στις Ηνωμένε Πολιτείες αποσταθεροποίησαν το καθεστώς στην Αίγυπτο, στη Λιβύη. Έχουμε μία σοβαρότατη πολεμική σύγκρουση εδώ και χρόνια στη Συρία. Έχουμε τώρα την ανάφληξη στη Μέση Ανατολή. Στο Λίβανο. Λίβανος τώρα και φυσικά στην, στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, όταν έχεις... έχουμε επίσης συνθήκες μεγάλης φτώχειας σε διάφορες περιοχές α, κυρίως της Αφρική Αφρικής και φυσικά συνθήκες πολιτικής και οικονομικής αστάθειας και στην μακρινή μετά την α, Μέση Ανατολή προς την α, Από Ανατολή. Λοιπόν, α, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα δεν καλείται ένα προοδευτικό πολιτικό χώρο να πει τι θα κάνω με τι μεταναστευτικέ ροέ που μου έρχονται και συνεπώ πώ θα δράσω το πρόβλημα είναι, κάποτε ο Ομπάμα το είχε πει, αλλά κανένα δεν το ακολούθησε. Το πρόβλημα είναι ότι μια προοδευτική πολιτική είναι να δώσει λύση. Από εκεί που έρχονται. να δώσει λύση οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο πρώτο λεγόμενο κόσμο, για να χρησιμοποιήσω έναν παλιό όρο, θα πρέπει να επενδύσουν στι φτωχέ περιοχέ του κόσμου και όχι να συνεχίσουν την υπερεκμετάλλευση θα πρέπει να επενδύσουν σε συνθήκες σταθερότητας και όχι να υποκινούν πολέμους mm -hmm. ή ανατρεπτικές καταστάσεις. Να ρωτήσω κάτι, Αν, κ. λοιπόν, Καστανέδη. και, τελειώνω, mm -hmm. και τελειώνω με αυτό. Αν λοιπόν το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και οπουδήποτε οι προοδευτικοί του κόσμου δεν απαντήσουν στις αιτίε των προβλημάτων, θα, έχουμε, εξακολουθήσουμε να έχουμε μεταναστευτικές ε, ροές. μηπω μήπως έχει παρατραβήξει το πράγμα και έχει υπάρξει ήδη μια ιδεολογική ήττα για τους προοδευτικούς ανθρώπους όπως τους λέτε δηλαδή όταν βλέπει ένα σύρο πρόσφυγα στη Γερμανία να τραβάει μια ματσέτα από τη... και να αρχίζει να χτυπάει και να φωνάζει ο Αλάχου Ακμπάρ κλπ. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια να σκέφτεσαι με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι μια πολύ μεγάλη μερίδα των προοδευτικών ανθρώπων. Μήπω ε, ε, χάθηκε πολύ χρόνο και εξώθησε ένα κομμάτι τη κοινωνία στο να υιοθετήσει πιο σκληρέ θέσει. Μα είναι προφανέ. Και είναι προφανέ. Ναι, απερίφραστα, επίσης, να το... Απερίφραστα, υπάρχει ιδεολογική ήττα mm -hmm. των προοδευτικών δυνάμεων. Το ρωτώ γιατί στη διακυστήρια την ιδεολογική, που εσεί πάντα συμμετέχετε και με πολύ παραγωγικό τρόπο, ε, φαίνεται ότι η ακροδεξιά τραβάει τη δεξιά. Και όχι η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά, η κεντροαριστερά. Και θα εξακολουθήσει θα αυτό και... να συμβαίνει όσο η σοσιαλδημοκρατία και τα σοσιαλιστικά κόμματα, οι εκπρόσωποι του δημοκρατικού σοσιαλισμού και ευρύτερα οι προοδευτικέ δυνάμει. Δεν απαντούν, επαναλαμβάνω, στα αίτια του προβλήματο. Mm. Εάν βεβαίω αύριο προκαλέσουμε και μια κρίση, παραδείγματο χάρη στην Ιεμένη ή στα Εμμυράτα, εάν υποτεθεί ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κρίση πολιτική, εννοώ με ανάφλεξη εσωτερικών πολέμων, θα αναρωτιόμαστε μετά γιατί προστίθενται νέε ροέ από τι περιοχέ αυτέ. Λοιπόν, ερώτημα. Θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια πολιτική. Μπορεί. Αλλά αυτό προποθέτει και μια οικονομική γενναιότητα. Επένδυση. Για την οικονομική σχετική ανάπτυξη, τουλάχιστον σε φτωχέ περιοχέ, και επένδυση επίση στην ειρήνη, με την εγκαθίδρυση τουλάχιστον διαδικασιών ειρήνευση, για να σταματήσουμε να έχουμε όχι άμεσα, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταναστευτικέ ροέ. Αλλιώ δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε α, σε μια ομαλή, σε παγκόσμια κλίμακα, α, γεωπολιτική συνθήκη. Και βεβαίω από την αδυναμία των μεγάλων ευρωπαϊκών οικογενειών, πολιτικών οικογενειών να απαντήσουν. Θα, θα, μιλάμε για δουβλίνα, ένα, δύο, τρία, δηλαδή σα γλαμάρες. Ε, αν δεν απαντήσουν λοιπόν στην γένεση του προβλήματο και στην αντιμετώπιση των αιτιών, τότε Επειδή η ακροδεξιά φοβάμαι ότι θα ενισχύεται. Μου το ζητάνε κιόλα και, και προφανώ είναι και μία από τι αφορμέ τη πρόσκληση σημερινή. Να σα πω στα του Πασόκ. Την Κυριακή έχετε εκλογέ ε, και την εκλογή. Προέδρου, είτε αναβαπτίζοντα τον κύριο Ανδρουλάκη, είτε επιλέγοντα κάποιον άλλο. Τα σχόλιά σας μέχρι τώρα, γιατί είδαμε μια πολύ πολιτισμένη αντιπαράθεση μέχρι το debate και λίγο πιο τσιτωμένα πράγματα από το debate και μετά. Ωραία. Ε, καταρχήν, το Πασόκ έδειξε και στις προηγούμενες εκλογικές εσωτερικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη γεσίας και στην τελευταία συζήτηση στη τηλεόραση. Έδειξε ότι παρά τι διαφωνίε, τι σκληρέ αντιπαραθέσει, υπάρχει ένα πολιτισμό, μια κουλτούρα αντιπαράθεση που στο τέλο οδηγεί σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό εάν κανεί συγκρίνει τα όσα συμβαίνουν στο Πασόκ με τα όσα συμβαίνουν σε όμορφου χώρου όπω είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί τα πράγματα αποκτούν διαστάσει τραγωδίε. Ε, το λέω πολύ κομψά. Διαστάσει τραγωδίε. Δεν μου αρκεί όμω κάτι που το γνωρίζω ω πολιτική συνθήκη για το ΠΑΣΟΚ. Είναι, επαναλαμβάνω, ο πολιτισμό τη αντιπαράθεση με πολιτικό λόγο επιχειρήματα όπου μπορούν να φτάσουν οι συνομιλητέ. Δεν μου αρκεί. Θα χρειαστεί, και κάνω μια υπόδειξη με όλη τη φιλία και τη συντροφική εκτίμηση που έχω σε όλου του υποψηφίου, θα χρειαστεί να μιλήσουν επιτέλου για μεγάλα θέματα. Στη συζήτηση η οποία έγινε στην τηλεόραση, αυτό που αποκαλείται στα πονδιακά debate. Ε, η συζήτηση, θα μου επιτρέψετε να πω, κατέδειξε ένα-δύο πραγματάκια τα οποία θέλουν διόρθωση. Υπήρχαν ε, συνομιλητέ οι οποίοι πολλέ φορέ δεν έλεγχαν το γνωστικό του αντικείμενο. Λέγαν πράγματα δηλαδή τα οποία δεν ισχύουν. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη εποπτεία του γνωστικού αντικειμένου και μια αυτομορφωτική διαδικασία μεγαλύτερη. Αν μιλάμε για τόσο σοβαρά θέματα, γιατί και οι έξι ενότητε ήταν μία ε, ε, και μία. Και κάποιο έχει αδυναμίε σε, σε μία εξ αυτών, προφανώ δεν είναι έτοιμο να ηγηθεί ενό λοιπόν, κόμματο. για όλου. Δεν που για που Δεν ξέρω mm -hmm. Είναι σύσταση, επαναλαμβάνω, συντροφική και φιλική. Και πρέπει να μιλήσουν στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την Κυριακή. Και όσοι είναι στον δεύτερο γύρο, μέχρι τη δεύτερη Κυριακή, πρέπει να μιλήσουν για ορισμένα μεγάλα θέματα. Δηλαδή, να σα πω ένα παράδειγμα. Στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε μία τελευταία απόφαση να χορηγηθεί στην Ουκρανία, να χορηγηθούν στην Ουκρανία πύραυλοι με μεγάλου βεληνεκούς. Αυτό είναι μια, αυτή είναι μια απόφαση η οποία εντείνει τα όρια της ανησυχίας, διότι εάν συμβεί αυτό το πράγμα θα μπορούσε κανένας να υποθέσει ότι θα υπάρξει απάντηση από τη Ρωσία. Ναι. Το προαναγγέλει η Ρωσία. Προφανώς. Η Ουκρανία δικαίως και πρέπει σε κάθε περίπτωση να αμυνθεί. Διότι έδεχθη επίθεση. Η διεθνή κοινότητα όμω και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν λαμβάνουν υπόψη μια ισορροπία υπέρ τη ειρήνη και μια ενδεχόμενη διευθέτηση τη διαφορά. Εδώ έχουμε δύο από του ευρωβουλευτέ του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι τοποθετήθηκαν υπέρ του ψηφίσματο. Αναρωτιέμαι, ουδή έκτον ήταν απόφαση τη ηγεσία, και αν ήταν απόφαση τη ηγεσία, με ποιον το συζήτησε, σε ποια όργανα. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να τοποθετηθούν. Άς. Για το, να πω ένα δεύτερο θέμα, παράδειγμα. Γιατί δεν ένα είναι, δεύτερο δεν παράδειγμα. είναι μια οργανωμένη λειτουργία, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Όπως λοιπόν, το... για να δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα. Και είναι παρακίνηση, επαναλαμβάνω, πολύ φιλική και συντροφική. Υπάρχει μια έκθεση πάρα πολύ αποκαλυπτική του Ντράκη. Ο Ντράγκη μεταξύ άλλων λέει ότι για να μπορέσει να καλύψει η Ευρώπη, εκτός από το ότι επισημαίνει τον κίνδυνο για τα εισοδήματα των Ευρωπαίων πολιτών, ο Ντράγκη λέει ότι για να καλύψει η Ευρώπη την απόσταση στην ανάπτυξη που έχει προς τις Ηνωμένες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Κίνα, πρέπει να κάνει την επόμενη μικρή περίοδο, σε αιτήσια βάση μάλιστα, επενδύσεις που να αγγίζουν τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα λέει ότι οι ιδιωτικέ επενδύσει όχι μόνο δεν αρκούν, δεν φτάνουν. Θα πρέπει η Ευρώπη να προχωρήσει σε μεγάλο ύψος για να φτάσει στα 800 δισεκατομμύρια κρατικών επενδύσεων. Ανοίγει δηλαδή ένα κεφάλαιο ιδεολογικό και πολιτικό αν πρέπει να δούμε την Ευρώπη να ανταγωνίζεται σε όρους ανάπτυξης και δίκαιης κατανομής του πλούτου και την Αμερική Άστε. και την Κίνα. Ε, Δεν θα μιλήσουν για αυτά. Για να εκμεταλλευτώ τα περίπου τρία λεπτά που έχουμε μπροστά μας. Ε, σε παλιότερη συζήτησή μας, και πρέπει να πω ότι είχε προκαλέσει πολύ εντύπωση στους ε, τηλεθεατές του μαγεία. Μαγείας. Είχατε μιλήσει για την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας κεντροαριστεράς. Το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, αν νομίζω έχω κατανοήσει τι είχατε πει. Και κάποιες πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να πάρουν προσωπικότητες της, ε, του ευρύτερου χώρου για να υπάρξει μια σύνθεση. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και αυτοί, αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να αναλυφθούν. Ε, κύριε Χουδαλάκη, Επιμένω σε όσα έχω πει. Δεν είμαι από τους πολιτικούς που αλλάζουν θέση ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτό όμως που συμβαίνει αυτή την ώρα είναι μια εκκρεμότητα σχεδόν στο σύνολο των κομμάτων του προοδευτικού τόξου. Έχουμε την εκκρεμότητα εκλογής ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ και έχουμε την εκκρεμότητα εκλογής ηγεσία και της εκαθάρισης πολιτικών διαφορών στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι μια συνθήκη η οποία πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Άρα η οποιαδήποτε συζήτηση για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη προϋποθέτει να αποσαφινιστούν οι εσωτερικές καταστάσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Αριστερά είναι προφανές ότι η συζήτηση δεν αφορά όλους. Κάποιοι έχουν αυτοαποκλειστεί. Δεν θα μπω σε ονόματα δεν θα έχουν Μπορείτε αυτό. Μπορείτε να περιγράψετε ναι, έχουν, βέβαιως, Όταν, πούμε, αυτό όταν παραδείγματο χάρη στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μία συζήτηση και κάποιο ο οποίο ενδιαφέρεται να είναι υποψήφιο για την ηγεσία δηλώνει ότι δεν μα αφορά το θέμα, είναι μόνο θέμα συνεργασιών στο κοινοβουλευτικό επίπεδο και τίποτε πέραν αυτού και ότι υπάρχουν συμφέροντα εξωθεσμικά και οικονομικά συμφέροντα τα οποία παρακινούν προς μια συζήτηση που θα δώσει μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, ε, θα σας έλεγα ότι αυτοί αυτό εξαιρούνται. Άρα λοιπόν, ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία ποια θα είναι η ηγεσία στο Πασόκ, η οποία θα κρατήσει ανοιχτή τη συζήτηση, και με στείλω ένα κόμμα και με επίσημη σφραγίδα όπως είναι το Πασόκ, που θέλει τη συνεννόηση, θα πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, αλλά αυτό επαναλαμβάνω προϋποθέτει αποσαφήνιση της εσωκομματικής κατάστασης σε όλο τον πρόεδρο. Το ένα πράγμα, το καταλαβαίνω, είναι ένα προαπαιτούμενο και πρέπει να πω θα ήταν και λίγο σαν να βάζουμε πάλι το κάρο μπροστά από τα λόγο. Όμως, ε, η όποια εξέλιξη των πραγμάτων λέτε ότι δεν μπορεί να αναιρέσει την πρόταση για κάποιο τύπο σύνθεση mm -hmm. και είπατε ότι κάποιοι εξαιρούνται. Να αντιστρέψω το ρήγμα και να ε, ε, ρωτήσω ποιοι θα έπρεπε να προστοστατήσουν σε αυτό. Ναι. Θα σας έλεγα ότι θα ήταν μια ευτυχής συγκυρία εάν το βάζω ως πρώτη προϋπόθεση, εάν η νέα ηγεσία του Πασόκ είναι άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία, που αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να γίνουν άλματα για να κερδιθεί η δημοκρατική διακυβέρνηση και ότι τα άλματα αυτά δεν μπορούν να πηγαίνουν από το 12 στο 13 και από το 13 στο 15 και να περιμένουμε καμιά 30-40 χρόνια πότε θα κερδίσει η Δημοκρατική Παράταξη. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και αυτή είναι μια ευνοϊκή συνθήκη για τη συζήτηση σε όλο το χώρο. Αν στην ηγεσία του Πασόκ βρεθεί άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, που θα αντιληφθεί ότι με βάση το Πασόκ mm. πρέπει να ξεκινήσει ένα ισότιμο διάλογο, που θα δίνει μια μεγάλη παράταξη που θα διεκδικήσει τη δημοκρατική διακυβέρνηση τη χώρα. Αυτό είναι μια πολύ ευνοϊκή συνθήκη. Ένα τελευταίο. Γιατί πάρα πολλοί ε, πιστεύουν ότι μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να παίξει ρόλο στον ευρύτερο χώρο είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Τη γνώμη σα. Και δεύτερον, αν δίπλα σε αυτό το όνομα θα μπορούσαν να σταθούν και άλλα ονόματα. Γιατί πολλέ φορέ γίνεται συζήτηση, γίνεται προφανώ ερήμην των προσώπων και του Τσίπρα, πιθανόν και κάποιον άλλον. Αλλά θα ήθελα μία ε, τοποθέτηση από εσά για να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί είχατε πει και για πρωτοβουλίε που πριν να υπάρθουν. Ε, απαντώ κύριε Χουδαλάκη λέγοντα ότι δεν γνωρίζω ποιε είναι οι προθέσει του κυρίου Τσίπρα και συνεπώ δεν μπορώ να κρίνω. Ε, εκείνο όμω το οποίο μπορώ να σα πω δεν έχει τουλάχιστον εκφραστεί μέχρι τώρα. Εκείνο όμω το οποίο μπορώ να σα πω είναι ότι διάχυτο στο χώρο τον προοδευτικό, διάχυτο, επαναλαμβάνω σε όλο τον χώρο τον προοδευτικό, υπάρχουν υψηλού επίπεδου προσωπικότητε, όχι μία, περισσότερε, υψηλού επίπεδου προσωπικότητε μπορούν να παίξουν καταλητικό ρόλο σε αυτό που εγώ αποκαλώ μια μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη που με αξιώσει θα πάρει την κυβέρνηση. Δεν μα λέτε ονόματα και πρέπει να πω ότι και οι φίλοι από το κοντρόλ αυτό λένε, περιμένουν από τον Γιώργο Καστανίδη να πει να δύο ονόματα. <laughs> όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω ε, με την έννοια ότι έχετε όλη την ευχαίρεια να καλέσετε ανθρώπου, όπω εγώ λέω ευθέω στην άποψή μου. Πάντω δεν είναι ένα ή δύο, είναι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, υψηλού κύρου άνθρωποι. Ε, συμπεριλαμβάνεστε, φαντάζομαι σε αυτό. Νομίζετε ότι θα, θα, θα εκφράσω την αυτοεκτίμησή μου, Όχι. Νομ, θα, θα... Νομίζω <laughs> ότι δεν θα αυτοεξαιρεθείτε πάντω. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Γαστανέλη. Είστε καλά. Να καλά. Και θα επιστρέψουμε στο θέμα.